Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Έχετε μια επιχείρηση εδώ πέρα, ένα κέντρο αισθητικής, εδώ και αρκετά χρόνια στην Ερυθρέα. Θα θέλαμε να μας πείτε τι γίνεται, έτσι, ποια είναι η νέα πραγματικότητα που ισχύει από σήμερα. Μας περιμένει πολύ δουλειά. Τα ραντεβού έχουν κλειστεί εδώ και μία εβδομάδα. Ο κόσμος έλεγε πότε θα ανοίξετε, ήθελε οι γυναίκες όλες να έρθουν να φτιάξουν τα νύχια, να έτσι μια περιποίηση. Ναι, χρειάζεται. Ναι, περιμένουν πώς και πώς. Περιμένουν το ραντεβού τους, ανυπόμονα. Πόσα άτομα επιτρέπετε στο χώρο αυτό που διαθέτετε? Επιτρέπονται 7 άτομα. Πάει, είναι με βάση τα τετραγωνικά δηλαδή? Ναι, είναι με βάση τα τετραγωνικά. Για πείτε μας κάποια πράγματα για την επιχείρηση, δηλαδή μέχρι πόσα τετραγωνικά επιτρέπονται πόσα άτομα? Στα 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα και ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά επιπλέον, από 20 έως 100 τετραγωνικά. Οι πελάτες είναι υποχρεωμένες να φοράνε μάσκα και εκείνες, λόγω του ότι είναι κλειστός χώρος? Είναι θεωρητικό, αλλά καλό είναι να φοράνε. Εσείς, οι εργαζόμενοι στο μαγαζί σας φοράνε και μάσκα και γάντια? Ναι, βέβαια, είναι υποχρεωτικό. Και έχουμε δει εδώ πέρα ότι έχετε εξοπλιστεί, έχετε βάλει και τα αντισηπτικά. Αντισηπτικά, στα γραφεία χαρτί που θα αλλάζουμε σε κάθε ραντεβού, σπρέι απολυματικό. Μάλιστα. Ναι. Και ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να ανοίξετε. Ναι. Το ωράριο ποιο είναι, παρακαλώ πολύ? Θα εργαζόμαστε 7 με 10. 7 το πρωί με 10 το βράδυ. Αυτό είναι προαιρετικό όμως. Είναι προαιρετικό, αλλά για να χωρέσουμε όλα τα ραντεβού μας, αναγκαζόμαστε. Έχουν ξεκινήσει, μου λέτε, συνέχεια και κάνουν ραντεβού και θέλουν ραντεβού. Ναι. Τώρα είναι και καλοκαιράκι. Ναι. Ποια είναι τα χρώματα που επιλέγουν τώρα για το καλοκαίρι? Φωτεινά κόκκινα, μπες, φούξια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δουλειά.